Την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, ο Όμιλος Φίλων Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Νίκος Πουλατζάς οργανώνουν ένα διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Τεχνολογίες επιτήρησης από την πανδημία στον κατασκοπευτικό καπιταλισμό της ελεύθερης αγοράς και οικονομίας, τι?». Το θέμα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι στο σεμινάριο αυτό θα συζητηθούν τα θετικά του ψηφιακού μετασχηματισμού, που είναι μια κατάκτηση της τεχνολογίας της επιστήμης, τολμώ να πω και της ανθρωπότητας, αλλά πάνω στο έδαφος που επιτάχει η πανδημία, τις κρίσιμες οικονομικές, πολιτισμικές, ιδεολογικές, κοινωνικές, πολιτικές και άλλες επιπτώσεις. Είμαστε σε ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και είναι ένα θέμα που βεβαίως καλά τα application να τα δείτε, αλλά θα μας προβληματίσει ούτως ή άλλως. Ζήτησα λοιπόν από, και τον ευχαριστώ γιατί το δέχτηκε με χαρά, παρά τις υποχρεώσεις του, ζήτησα από έναν από τους βασικούς ομιλητές σε αυτό το σεμινάριο, καθηγητή στο Τμήμα Μηχανικών, Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, τον κύριο Δημοσθένη Σταμάτη, να τον κουράσουμε λίγο σήμερα, γιατί είναι ένα θέμα που η κοινωνία σιγά σιγά αρχίζει και το συζητά όλο και πιο έντονα. Και έρχονται και οι γκουρού, σαν τον κύριο Ζάκεμπερκ, να μας λένε ότι κάτσε στο σπίτι, ο ψηφιακός κόσμος είναι για σένα. Θες να γλεντείς με τον Νίκο που ρυθμίζει τον ήχο, θα αποφασίζετε από το σπίτι μέσα σε αυτό το σύστημα, πώς θα ντυθείτε, πού θα πάτε, θα πίνετε, εικονικά, αλλά θα περνάτε καλά. Καλημέρα κύριε Σταμάτη. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ για την ανταπόκριση. Τα είπα λίγο απλοϊκά, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, επειδή αν θέλετε υπηρετείτε την τεχνολογία αιχμής, πού βρίσκεται σήμερα η ανθρωπότητα? Να ξεκινήσουμε από μια έτσι γενική διαπίστωση. Βρίσκεται σε ένα μετέχμιο. Όχι τώρα, εδώ και πολλά χρόνια. Τα ψηφιακά μέσα είναι σαφές ότι έχουν διεισδύσει σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι περισσότεροι είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό, γιατί η πρώτη αίσθηση είναι ότι έχουμε πολλές ψηφιακές υπηρεσίες διαθέσιμες και όπως νομίζουμε μάλιστα δωρεάν. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι δημιουργείται, κάπως το είπατε με άλλα λόγια, ένας καινούριος μεγάλος αδελφός ενός ολοκληρωτικού καθεστώτος, θα έλεγα, το οποίο ξεπερνάει τις κυβερνήσεις, τα κράτη, τις υπηρούς και καθορίζεται από μεγάλες πλατφόρμες όπως είναι αυτές που αναφέρατε, το Facebook, η Google κυρίως και πολλοί άλλοι αντίστοιχοι, η Microsoft κτλ, οι οποίοι συσσωρεύουν ένα τεράστιο πλούτο γνώσης χωρίς καλά-καλά εμείς να το καταλαβαίνουμε. Εμείς προσφέρουμε τα προσωπικά μας δεδομένα με διάφορους τρόπους, επικοινωνώντας με τα συστήματα, και η συσσόρευση αυτής της γνώσης παράγει φοβερές ανισότητες, γιατί αυτοί που μαζεύουν αυτά τα πολλαπλά δεδομένα και τα επεξεργάζονται, μπορώ να σας εξηγήσω λίγο περισσότερο τι σημαίνει αυτό, το κάνουν γνωρίζοντας πού θα τα κατευθύνουν. Αντίθετα, εμείς δεν γνωρίζουμε τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για να επεξεργαστούν τα δεδομένα που είτε εν γνώση μας είτε χωρίς τη γνώση μας και κυρίως χωρίς αυτή τους προσφέρουμε σαν πρώτη ύλη. Θέλω εξ αρχής, θα σας πάρει λίγο χρόνο σήμερα, σας κουράσουμε και κάποια στιγμή φαντάζομαι θα έχουμε και τους ακροατές, το κάνουμε συχνά εδώ αυτό, που παρεμβαίνουν με σημειώματα. Στο μέτρο του εφικτού βεβαίως που μπορείτε να δώσετε απαντήσεις. Αλλά είπατε κάτι που για μένα είναι εξαιρετικά κρίσιμο. Είναι προφανές ότι ζούμε τον αιώνα που η τεχνολογία αιχμής, αυτό που λέμε η τεχνολογική επανάσταση, η τεχνητή νοημοσύνη κτλ. Έχει ένα εκρηκτικό ρυθμό. Και είπατε ότι οι κοινωνίες, εμείς οι χρήστες, γιατί χρήστες είμαστε, δεν προλαβαίνουμε καν να την αφομοιώσουμε αυτή την έκρηξη. Εγώ θα σας έλεγα ότι ιδίως οι παλιότερες γενιές, από τη δική μου και πιο πάνω, δεν προλαβαίνουν καν να μάθουν το αλφαβήτα αυτής της ιστορίας. Ναι, βέβαια υπάρχουν και οι καινούργιες γενιές οι οποίες γεννηθήκαν μέσα σε αυτή την τεχνολογία. Σωστό. Ας πούμε, ρωτάω πολλές φορές τους φοιτητές μου αν βρεθήκατε σε χρόνο που δεν χρησιμοποίησατε κινητό τηλέφωνο και η απάντηση είναι ότι δεν ξέρανε ότι
Παλιότερα δεν υπήρχε κινητό τηλέφωνο. Το λέω ίσως λίγο... Μια χαρά. Μια χαρά το λέτε. Εμένα οι κόρες μου, οι μικρές δεν ξέρουν το τηλέφωνο με το καντράν, το κυκλικό που έβαζε το δαχτυλάκι μέσα. Ναι, ναι, προφανώς, προφανώς. και δεν είναι μόνο οι παλιότερες γενιές που δεν μπορούν να μάθουν το αλφαβήτα, αλλά ακόμα και οι καινούργιες γενιές που είναι εξαιρετικοί χρήστες της τεχνολογίας, είναι χρήστες της τεχνολογίας, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι χρήστες, αλλά είναι η πρώτη ύλη που χρησιμοποιούν, ας πούμε επιτραπεί ο όρος, οι βιομηχανίες της τεχνητής νοημοσύνης, ναι, για να πάρουν αυτά τα δεδομένα, να τα επεξεργαστούν. Κάποια από αυτά τα επεξεργάζονται για να κάνουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν πιο φιλικές στο χρήστη. Τα περισσότερα όμως από αυτά, εδώ και 20 χρόνια, όπως περιγράφει και η Σουζάνα Ζούμποφ σε ένα βιβλίο που πρόσφατα έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά, που το ονομάζει η εποχή του κατασκοπευτικού καπιταλισμού, αυτά τα δεδομένα δημιουργούν ένα πλαίσιο μοντέλων συμπεριφοράς, γνωρίζουν δηλαδή τη συμπεριφορά μας, όχι ακριβώς ατομικά, αλλά κατατάσσουν μοντέλα συμπεριφοράς με βάση τα δεδομένα που επεξεργάζονται, και αυτά μετά τα μοντέλα συμπεριφοράς τα πουλάνε είτε σε διαφημιστικές εταιρείες αρχικά, στη συνέχεια όμως τα πουλάνε και σε εταιρείες που είναι εμπορικές και θέλουν να μας προσεγγίσουν με ειδικό τρόπο, με εξατομικευμένη στόχευση στο τι θέλουν να αγοράσουμε τη χρονική στιγμή που εμείς αισθανόμαστε ευάλωτοι ή χρειαζόμαστε κάτι, ξέρουν τη συμπεριφορά μας γιατί την ταυτίζουν με ένα μοντέλο την ώρα που εμείς επικοινωνούμε με τα συστήματα αυτά, και παραδείγματος χάρη μας κάνουν μία έκπτωση σε ένα προϊόν που κατά πάσα πιθανότητα θα αγοράσουμε. Αυτό το ζήσαμε ιδιαίτερα την εποχή της πανδημίας, όπου τα πάντα μεταφέρθηκαν, αν όχι τα πάντα, πάρα πολλά πράγματα που κάναμε διαζώσεις πρόσωπο με πρόσωπο μεταφέρθηκαν να γίνονται μέσω πλατφορμών στο διαδίκτυο. Αυτά τα συμπεριφορικά δεδομένα έχει αποδειχθεί ως μεγάλη αξία, και και το επόμενο βήμα, το οποίο ήδη υλοποιείται, είναι η ανακατεύθυνση συνολικά της σκέψης μας, γιατί τα δεδομένα αυτά υπάρχουν μαρτυρίες, καταγραφές, ότι δεν πολλούνται μόνο στις επιχειρήσεις ή στις διαφημιστικές εταιρείες, αλλά πολλούνται και σε κυβερνήσεις ή σε κόμματα ή σε υποψήφιους για την Προεδρία της Αμερικής. Ένα παράδειγμα είναι η Data Analytica, η Cambridge Analytica, μια εταιρεία επεξεργασίας δεδομένων, η οποία χρησιμοποιώντας δεδομένα του Facebook για εκατομμύρια Αμερικανούς έπαιξε ρόλο στη διαμόρφωση της γνώμης πριν από τις ψηφοφορίες για τον πρόεδρο της Αμερικής. Άρα λέτε ότι εδώ δεν είναι το απλό που φανταζόμαστε εμείς οι χρήστες του δικτύου, εγώ δεν θα πω διαδικτύου, θα πω των δικτύων αν θέλετε. Των δικτύων γενικά. Ναι. Ότι εν πάση περιπτώσει παίρνουν κάποια στοιχεία δικά μου, δικά σας, του ενός του άλλου, για να μας προσφέρουν πιο άμεσες, πιο φίλιες, πιο χρηστικές πληροφορίες. Εδώ είναι ότι ο όγκος πια, τα data είναι αν θέλετε το κρίσιμο δεδομένο. Δώστε μας, ρωτούν πολλοί ακροατές, έχετε παραδείγματα πώς από την απλή δική μου χρήση συσσωρεύονται όλα αυτά που λέτε? Καταρχήν να πω ότι όποιος σερφάρει στο διαδίκτυο, είτε μέσω του κινητού του είτε μέσω ενός υπολογιστή, μπορεί να υπογράφει δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες συμβόλαια κάθε μέρα εκχώρησης των δεδομένων του χωρίς να το καταλαβαίνει. Μας έρχεται ένα μήνυμα και μας λέει συμφωνείτε. Και ο περισσότερος κόσμος, από ό,τι δείχνουν κάποιες μελέτες, στις τάξεις των 90% λέει ναι, συμφωνώ, για να πάει να διαβάσει το περιεχόμενο της σελίδας ή να προχωρήσει στην εφαρμογή που θέλει. Σε αυτά τα συμβόλαια, που είναι συμβόλαια του κλικ όπως ονομάζονται, γιατί με ένα κλικ υπογράφεις στην ουσία ότι δέχεσαι να δοθούν τα δεδομένα σου, όλα αυτά τα δεδομένα είναι διαθέσιμα
είτε στη μεγάλη πλατφόρμα που είναι από πίσω, παραδείγματος χάρη το Facebook ή η Google, αλλά πολλές φορές κατευθείαν και σε εταιρείες διαφημίσεων ή άλλες εταιρείες. Επίσης, ένα επόμενο στάδιο είναι ότι κάτι που τους ενδιαφέρει πολύ και αναφέρω την Σοζάνα Ζούμποβ γιατί με αφορμή το βιβλίο της γίνεται το σεμινάριο που αναφέρατε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Έχει καταγράψει πολύ συστηματικά μέσω συνεντεύξεων με ανθρώπους που δουλεύανε σε αυτές τις πλατφόρμες, είτε γιατί αποχώρησαν, είτε γιατί ανώνυμα κατέθεσαν, είτε γιατί στον τύπο έχουν βγει πάρα πολλές φορές σκάνδαλα μέσα σε εισαγωγικά αυτού του τύπου, έχουν γίνει γνωστά όλα αυτά τα πράγματα. Δεν έχει κανείς παρά να ξοδέψει λίγο χρόνο και αντί να πει συμφωνώ με τα λεγόμενα cookies, να πάει και να δει σε 10 site τι κρύβεται από πίσω. Αυτό μπορεί να το κάνει και πολλοί κόσμος το κάνει, πηγαίνοντας να εξειδικεύσει αυτά που θέλει να χορηγήσει, και εκεί αν πάτε να δείτε ένα-ένα θα δείτε ίσως και εκατοντάδες εταιρείες που κρύβονται από πίσω και περιμένουν αυτά τα δεδομένα. Τώρα κοιτάξτε, είπατε κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Προφανώς στον καιρό της πανδημίας που διάγουμε αυτό πυροδοτήθηκε έτσι περαιτέρω. Η ανάγκη αν θέλετε των κοινωνιών από το να πάρουν ήδη πρώτης ανάγκης μέχρι και η εφαρμογή στην ιατρική, να μην το πετάμε, διότι προφανώς είστε, το είπατε, από τους χαρούμενους στην τεχνολογία εχμής ως εξέλιξη, από τους εξαιρετικά όμως προβληματισμένους για το που πάει με ένα νέο πανοπτικόν, ας το πω έτσι. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η επιτάχυση νομοποίησε πολύ πιο γρήγορα στην αντίληψη των κοινωνιών, παρά το χάσμα πέρα από χρήστες, την τεχνολογική αυτή η επανάσταση? Έπαιξε ρόλο, όχι, την τεχνολογική επανάσταση προφανώς δεν την επηρεάζει. Είναι άλλοι παράγοντες έρευνας, ανάπτυξης, κέρδους πίσω από όλα αυτά που οδηγούν αυτή την τεχνολογική εξέλιξη. Εκείνο που έκανε η πανδημία ήταν να επιταχύνει την αποδοχή μεγαλύτερης μερίδας πληθυσμού στις υπηρεσίες αυτές του ψηφιακού κόσμου. Κάπως έτσι όμως, και φαντάζομαι ότι αυτό θα το πείτε στο σεμινάριο την Παρασκευή, οδηγηθήκαμε σε μια περαιτέρω συσσόρευση δύναμης στα γνωστά, μεγάλα, επώνυμα, ισχυρά κέντρα. Με έναν τρόπο ανέξοδο δεν πήραν αυτή την κρίσιμη ύλη που μας λέτε, μας περιγράφετε. Ακριβώς. Είναι ανέξοδη πρώτη ύλη για αυτούς. Φυσικά ξοδεύουν κάποια χρήματα για να αναπτύξουν την τεχνολογία, αλλά είχε γίνει γνωστό εδώ και πολλά χρόνια ότι και μόνο από τις διαφημίσεις που εμφανίζονται σε όλες αυτές τις εφαρμογές αυτοί βγάζουν τα λεφτά τους. Αλλά δεν σταμάτησαν εκεί και προχώρησαν σε αυτό που σας είπα, που είναι η επεξεργασία των δεδομένων της συμπεριφοράς μας, τα οποία προκύπτουν είτε από τα δεδομένα που νομίζουμε ότι δίνουμε ακόμα και υποψιασμένοι, είτε και από δεδομένα που αναφέρονται, παραδείγματος χάρη, στην αναγνώριση προσώπων, στα λογισμικά που αναγνωρίζουν το πρόσωπό μας, και με αυτά τα λογισμικά αναγνωρίζουν και συναισθήματα. Θα έχουν δει όλοι οι χρήστες των εφαρμογών ότι συνεχώς εξειδικεύονται τα περίφημα likes. Παλιά πατούσε κανείς ένα like, σήμερα μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες προσωπάκια, εικονίδια που δηλώνουν την συναισθηματική του κατάσταση την ώρα που απαντάει. Όλα αυτά είναι δεδομένα συμπεριφοράς. Άρα δεν είναι ένα μενού, μισό λεπτό, δεν είναι ένα μενού να το καταλαβαίνουμε εμείς, γιατί εσείς μπορεί να το παίζετε στα δάχτυλα αυτό το σύστημα. Δεν είναι ένα μενού που μου δίνει την ευχέρεια να μην απαντήσω πάνω το χεράκι ή κάτω το χεράκι απλά. Είναι ένα μενού που ενώ εγώ αισθάνομαι ότι μου δίνει επιλογές, στην ουσία καταγράφει όσο μπορεί πιο κεντρικά στον πυρήνα της σκέψης μου τις αντιδράσεις μου. Αν είμαι χαρούμενος, αν είμαι λυπημένος, αν μου βγάζει οργή, αν μου βγάζει αηδία, απέχθεια, χαρά, αγωνία. Αγωνία, σωστά. Ανασφάλεια. Είναι τα δύο πιο εμπορεύσιμα στοιχεία στην επικοινωνία μας. Η ανασφάλεια και η αγωνία. Εντάξει, η χαρά επίσης. Το είπατε πολύ καλά και να δανειστώ τις εκφράσεις σας για να τις χρησιμοποιώ και στο σεμινάριο. Λέει εδώ
Το είπαμε και εμείς ο φίλος ο Μιχάλης. Άρα η αθώα χρηστική στο σπίτι μου σκούπα που σκανάρει το χώρο για να πάει στα κρίσιμα σημεία, την ώρα που σκανάρει το χώρο, ενδεχομένως έχει, μπορεί να σας φαίνεται τραβηγμένο, και κρίσιμες πληροφορίες για τις καταναλωτικές μου συνήθειες και τα πρότυπά μου μέσα στο σπίτι μου. Πολύ πιθανόν, πολύ αλλά πιθανόν. Δεν το ξέρω. Υπάρχουν όμως άλλες εφαρμογές που είναι προφανές ότι συμβαίνει αυτό. Πρόσφατα αγόρασα μία ζυγαριά η οποία εκτός από το βάρος μετράει και διάφορες άλλες παραμέτρους, το λίπος και τα λοιπά του σώματός μου. Πήγα να δω τα στοιχεία αυτά, διαπίστωσα ότι για να το κάνω πρέπει να συνδεθώ μέσω εφαρμογής κινητού τηλεφώνου, την οποία κατέβασα. Το πρώτο πράγμα που μου ρώτησε η εφαρμογή ήταν ότι για να προχωρήσω πρέπει να δώσω τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στις φωτογραφίες μου, στα προσωπικά μου δεδομένα, στις συνδέσεις των άλλων χρηστών μου κτλ. Και διερωτήθηκα, εκτός από το βάρος και κάποια άλλα στοιχεία, γιατί θέλουν τις φωτογραφίες ή τα άλλα μου στοιχεία. Η απάντηση είναι ότι μη τη χρησιμοποιήσεις. Αλλά είναι σαφές ότι ο περισσότερος κόσμος θα πει «Δεν βαριέσαι, τι έχω να κρύψω, προχωρώ παρακάτω». Απ' την άλλη, αν δεν αποδεχτείς αυτή τη μεταφορά της πληροφορίας, η οποία στην ουσία συμβαίνει μέσα από το σπίτι σου, ίσως όχι από τη σκούπα ναι, αυτή τη στιγμή. Μισό λεπτό κύριε Σταματή, ναι, εδώ ο φίλος ο Στρατής. Η σκούπα λέει, πες του φίλου ακροατή που ρώτησε τον καθηγητή, ενδεχομένως καρτογραφεί το σπίτι του και αφού συνδέεται σε Wi-Fi και τα λοιπά, ας συνδέσει με τη φαντασία του τα πιθανά υπόλοιπα. Δέστε εδώ, ο κόσμος αρχίζει και αναρωτιέται. Συνεχίστε αυτό που θέλατε να πείτε όμως. Ναι, όχι. Απλά έλεγα ότι η σκούπα είναι ένα πιο εξελιγμένο τεχνολογικό είδος και πράγματι ίσως είναι αποτελεσματική στο να συντηρεί την καθαριότητα ενός σπιτιού και πραγματικά κάνει χαρτογράφηση του χώρου. Δηλαδή κάνει έναν, εάν το σπίτι δεν έχει εμπόδια, δημιουργεί ένα σχέδιο πολιτικού μηχανικού που θα το ζήλευαν οι πολιτικοί μηχανικοί του χώρου. Πόσο αναγκαίο για μας εδώ. Και προφανώς το λογισμικό που τη συνοδεύει θα μπορούσε να μεταφέρει ανα πάσα στιγμή όλα τα δεδομένα του σπιτιού μου στον κατασκευαστή του λογισμικού. Και από εκεί αυτά τα δεδομένα, αν θεωρηθούν χρήσιμα, μπορούν να πωλούνται με τον ίδιο τρόπο που πωλούνται τα δεδομένα που σας ανέφερα προηγουμένως. Θέλω λίγο, γιατί θα πάμε σε ένα αναγκαστικό διάλειμμα, σας είπα θα σας κουράσω λίγο σήμερα, να δώσετε βάση σε αυτά που λένε είναι βροχή οι παρεμβάσεις, χαίρομαι γι' αυτό, των ακροατών και χαίρομαι με την έννοια ότι πέρα από το ότι είστε ένας εξαιρετικός συνομιλητής, λέτε πράγματα που δεν πολύ ακούγονται. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος, καλημέρα στον εξαιρετικό συνομιλητή σας. Αν μπορείτε, σας παρακαλώ, πείτε του να εξηγήσει με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται στον κόσμο, σε εμάς, τι σημαίνει το γεγονός ότι σε αυτές τις πλατφόρμες, οι οποίες είναι δωρεάν, εισαγωγικά, το προϊόν τελικά είμαστε εμείς οι χρήστες. Ναι, δεν είμαστε το προϊόν, είμαστε η πρώτη ύλη. Καλύτερα. Έτσι, συμφωνώ, τα προϊόντα μαζί παρέχονται σε εμάς σε ένα πρώτο επίπεδο, αλλά στην ουσία η προσπάθεια είναι να μπουν στο σπίτι μας. Με όλους τους τρόπους. Να μπουν στο γραφείο μας, στη δουλειά μας, στο που πηγαίνουμε. Κάθε μήνα μπορείτε να δείτε από την Google έναν χάρτη ο οποίος έχει πάνω του σημαδεμένα όλα τα σημεία που πήγατε εκδρομή για τη δουλειά σας και τα λοιπά, με το χρόνο που πήγατε και τη διάρκεια που καθίσατε εκεί. Δεν το λέτε καλά, με συγχωρείτε, θα σας διορθώσω. Εγώ το προσφέρω διότι μου έρχεται ένα ερώτημα. Θέλετε να είναι γνωστή η ακριβή τοποθεσία σας? Λένε όλοι ναι. Σου λέει να με δει και ο κολλητός ότι πήγα, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη βόλτα από το Ηράκλειο και έπινα καφέ. Πού να πω, έπινα καφέ στην Αριστοτέλους ή στην παραλιακή, τέλος πάντων. Καταλάβατε, τα δίνουμε και μόνοι μας. Προφανώς με τη συνένεσή μας γίνεται. Απ' την άλλη, τίθεται το ερώτημα να τα κλείσουμε όλα αυτά, να μην τα χρησιμοποιήσουμε ποτέ. Όπα, μισό λεπτό. Εδώ συναρμόνει με τον άλλο ακροατή, γι' αυτό θα σας διακόπτω. Για να μην γίνουμε, λέει ο Σιμεών, και λουδίτες που σπάγαν τις μηχανές. Ακριβώς. Το κρίσιμο λοιπόν δεν είναι εδώ σε ποιον ανήκει αυτή η τεχνολογία. Θα μπορούσε η έκρηξη αυτής της τεχνολογίας να βοηθήσει τους λαούς να ζήσουν καλύτερα παγκόσμια, αν ήταν στο δικό τους χέρι? Διότι οι εταιρείες αυτές συνεργάζονται
με το δημόσιο και χρηματοδοτούνται ενδεχομένως από το δημόσιο, από τα δικά μας λεφτά για έρευνα και μετά συνεργάζονται με κρατικές εταιρείες ασφαλείας και επιτήρησης. Με όλα αυτά που αναφέρατε. Παραδείγματος χάρη, αν η τροχέα της πόλης του Ηρακλείου, δεν ξέρω, εγώ ζω στη Θεσσαλονίκη που είναι χειρότερα τα πράγματα ίσως, αποφασίσει να κάνει μια εφαρμογή για να καθοδηγεί τους οδηγούς να μην μπλέκουν πολύ στην κίνηση, το πιο σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να απευθυνθεί στην Google που έχει ήδη τα δεδομένα. Μάλιστα. Εάν θέλει λοιπόν να κάνει ένα project, προφανώς εμέσως αλλά σαφώς θα τη χρηματοδοτήσει. Κύριε Σταμάτη, κάντε μου τη χάρη, θα κάνουμε μια μικρή παύση. Αν θέλετε, επαναλάβετε σχετικά με το σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη. Είναι την Παρασκευή, έτσι δεν είναι? Είναι την Παρασκευή. Η αλήθεια είναι ότι είναι με εγγραφή. Είναι διαδικτυακά προσφερόμενο και υπάρχει και ο όριος συμμετοχής. Οπότε όποιος ενδιαφέρεται πρέπει, αν ψάξει και από το διαδίκτυο θα βρει, υπάρχει μια φόρμα να τη συμπληρώσει για τη συμμετοχή του. Κύριε Σταμάτη, θα προχωρήσω λίγο και μετά θα πάω σε αυτά που θέλω να σας ρωτήσω, αλλά πάντα δίνουμε μια προτεραιότητα εδώ στους ακροατές. Ο φίλος ο Κούλης από τη Θεσσαλονίκη. Α, συντοπίτη σας. Αρκετές φορές όταν μπαίνω σε μια ιστοσελίδα, λέει, που δεν έχω ξαναμπεί, ελέγχω όλα τα cookies που θέλουν. Τι ωραία έκφραση το cookies, μπισκοτάκια. Που θέλουν να βάλουν στον υπολογιστή μου. Κάποια από αυτά λοιπόν παρατηρώ ότι έχουν διάρκεια ζωής έως και 100 χρόνια, αν δεν τα σβήσεις από τον υπολογιστή. Ρωτώ τον κύριο Σταμάτη. Είναι κάποιο αρρωστημένο αστείο αυτό μεταξύ προγραμματιστών ή κατά βάθος το θέμα είναι πιο βαθύ και δυστοπικό για το μέλλον? Καταρχήν το 100 χρόνια είναι σχηματικό. Το πολύ απλό που συμβαίνει είναι ότι εγκαθίσταται στον υπολογιστή σου και δεν σβήνεται. Οπότε τα 100 χρόνια, έτσι κι αλλιώς οι υπολογιστές δεν ζουν 100 χρόνια, δεν θα μάθουμε ποτέ αν θα έμενε 100 χρόνια και την επόμενη μέρα θα σβηνόταν. Αλλά πραγματικά είναι μερικά πράγματα τα οποία είναι αδύνατο να τα ελέγξει κανείς. Και εμείς οι ίδιοι που είμαστε στο χώρο της τεχνολογίας, αν θέλετε δεν έχουμε και το χρόνο. Θα έπρεπε κανείς να ασχολείται 2-3 ώρες την ημέρα να καθαρίζει τον υπολογιστή του από τέτοιου είδους συστήματα που εγκαθίστανται. Ή από την άλλη μεριά θα έπρεπε να κλείσει την επικοινωνία με το διαδίκτυο ή να μην ενημερώνονται οι εφαρμογές του ή μια σειρά τέτοια πράγματα τα οποία πηγαίνουν στο επίπεδο της τεχνοφοβίας τελικά. Έχετε δίκιο, είναι η άλλη άκρη. Είναι το άλλο στο δίπολο, το στημένο πολλές φορές. Ο Νίκος από το Λονδίνο, καλημέρα λέει. Μπράβο στο συνομιλητή σας. Είναι υπέρ των μέτρων που πήρε μια συγκεκριμένη εταιρεία, η Apple, δεν κάνουμε εδώ διαφημίσεις, την αναφέρει απλά, για περιορισμό της διάθεσης των δεδομένων στις εταιρείες χωρίς τη γνώση τους. Αυτό που λέει ότι κάνει η εταιρεία αυτή ισχύει ή απλά θέλει να ελέγχει η ίδια τη διάθεση των δεδομένων των χρηστών της? Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι όλα αυτά που αναφέρονται και θα αναφερθούν και στο σεμινάριο είναι από τις δημοσιεύσεις που έχουμε, από τα βιβλία που διαβάζουμε και πολλές φορές δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν απολύτως. Να την κάνω αυτή τη διευκρίνηση. Σωστό. Ανέφερα και εγώ πλατφόρμες όπως η Facebook. Η Apple, είναι αλήθεια, όπως και η Amazon, έχουν μια ελαφρώς διαφορετική πολιτική σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα, έτσι αναφέρεται. Η Apple κερδίζει τα περισσότερα της χρήματα από την εξατομίκευση των υπηρεσιών της και δεν ενδιαφέρεται τόσο να μπει στον κύκλο της πώλησης των δεδομένων, έτσι τουλάχιστον αναφέρεται. Και έτσι προκύπτει από συνεντεύξεις ανθρώπων που είτε είναι στην Apple είτε έχουν αποχωρήσει. Αλλά κανείς δεν μπορεί όλα αυτά να τα διαβεβαιώσει, γιατί ενώ όλες αυτές οι πλατφόρμες ξέρουν τι τους δίνουμε, εμείς δεν ξέρουμε πώς δουλεύουν. Αυτό είναι ίσως η πιο μεγάλη κουβέντα που ακούω σήμερα. Όλες είναι, αλλά να την έχει κατά νου ακροατής. Έτσι είναι. Και όχι μόνο αυτό, και σε πιο απλά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, τα λογισμικά που αγοράζει το δημόσιο στην Ελλάδα. Κανονικά δεν πρέπει να είναι κλειστά. Δηλαδή, ακόμα και αν τα αγοράζει από πολιτές και δεν είναι ελεύθερα λογισμικά, ο κώδικας των εφαρμογών πρέπει να είναι διαθέσιμο στο δημόσιο. Δεν γίνεται αυτό πουθενά.
Δεν γίνεται πουθενά. Ο φίλος ο Σπύρος, καλημέρα. Συγχαρητήρια στο συνομιλητή σας. Το ζήτημα πέρα από την εκμετάλλευση των πληροφοριών είναι και η διαμόρφωση των πλαστών αναγκών που δημιουργούν ένα φαύλο κύκλο. Πλαστές ανάγκες οδηγούν σε παραχώρηση πληροφοριών ως προαπαιτούμενο για την ικανοποίησή τους και οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία περισσότερων πλαστών αναγκών. Και για να το πάω λέει και λίγο παραπέρα. Η κοινωνική αποστασιοποίηση λόγω πανδημίας εξ αντικειμένου έφερε την πλήρη ή όχι ψηφιακή καταγραφή των συμπεριφορών μας? Δεν την έφερε, με την έννοια ότι και προηγούμενα γινόταν. Απλά αυξήθηκαν τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους οι πλατφόρμες. Και ο όγκος των δεδομένων είναι αυτός που καθορίζει την επιτυχία της δημιουργίας των γενικών προφίλ, γιατί κάπως έτσι δουλεύει η μηχανική μάθηση, ένας τομέας της τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος χρησιμοποιείται κατά κόρον οι αλγόριθμοι της μηχανικής μάθησης για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων. Άρα θα μπορούσε να πει κανείς ότι επαύξησε τον όγκο των δεδομένων, δεν επέφερε όμως κάποια ειδική αλλαγή στις διαδικασίες που ακολουθούνται. Εδώ σας ακούει και παλιός σας φοιτητής. Καλημέρα σας, λέει εξαίρετος ο κύριος Σταμάτης, ο Βασίλης είναι αυτός. Για το ΜΕΤΑ είναι ειδικός ο κύριος Χειμονίδης, όταν μας μάθαινε το ΣΕ 2 συν, ΜΕΤΑ δεδομένα, ΜΕΤΑ χαρακτήρες κλπ. Λίγη πλάκα από έναν παλιό φοιτητή του στη Θεσσαλονίκη της δεκαετίας. Το καταλαβαίνω και με την αναφορά του συναδέλφου, καταλαβαίνω και το χρόνο που σπούδαζε. Λοιπόν, είδατε, είναι από τις ομορφιές αυτές στα RGNA, οφείλω να το πω αυτό. Πείτε μου όμως τώρα, κύριε Σταματή, εδώ υπάρχει ένας μετακόσμος που δεν είναι κόσμος της εργασίας, ενώ φαίνεται ότι είναι κόσμος. Που είναι ο κόσμος της εργασίας και μέσα στα δίκτυα από τη μια και από την άλλη υπάρχει ένας πλήρης κατακερματισμός σε ό,τι είναι, αν θέλετε, συλλογική κατάκτηση, η γνώση, η νόηση και πάει λέγοντας. Για να το πάω και λίγο πιο κάτω, στην τεχνητή νοημοσύνη και με τα fake news, αν θέλετε, που κάποια στιγμή θεωρώ ότι αρχίζουν και γίνονται άλοθοι για αποκλεισμό και των κριτικών σκέψεων στο όνομα του fake news, όλα στην ίδια χωάνη, όλα γίνονται απόλυτα ελεγχόμενα. Θα ήθελα να είμαι αισιόδοξος και να πω ότι καθώς ο κόσμος ευαισθητοποιείται και κυρίως οι συλλογικότητες που μπορούν να παίξουν ρόλο, θα υπάρχει μία δυνατότητα στο μέλλον όλα αυτά να ανατραπούν. Είναι θέμα, καταρχήν δεν φταίει η τεχνητή νοημοσύνη, να το ξεκαθαρίσω, δεν φταίει η τεχνολογία. Εγώ είμαι λάτρης της τεχνολογίας εξ αντικειμένου. Το ζήτημα είναι πολιτικό, είναι οικονομικό, είναι κοινωνικό. Αυτός που έχει στα χέρια του σήμερα την τεχνολογία καθορίζει κάποια πράγματα. Και δυστυχώς αυτοί οι μεγάλοι, μέσα σε εισαγωγικά, παίκτες, για να μην συνεχίσω να αναφέρω ναι, ονόματα, ναι, σωστά. Έχουν δημιουργήσει τα εργοστάσια της σύγχρονης εποχής. Τα εργοστάσια της σύγχρονης εποχής είναι τεράστιες μονάδες, είναι τα data centers, τα κέντρα αποθήκευσης δεδομένων, όπου αν κανείς έστω και μέσω του διαδικτύου προσπαθήσει να τα δει, ή αν πάει και επισκεφτεί ένα τέτοιο στην Αμερική παραδείγματος χάρη ή σε καμιά έρημο της Αφρικής όπου τα στείνουν, μιλάμε για τεράστιες μονάδες με τεράστια συστήματα ψήξης, πολλές φορές είναι κάτω από τη θάλασσα για να ψήχονται πιο εύκολα τα συστήματα που φιλοξενούν τα δεδομένα και είναι ενεργοβόρα. Μπορεί να τρομάξει κανείς, γιατί το μέγεθος αυτών των εργοστασίων, μέσα σε εισαγωγικά, της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί από εκεί αντλούνται τα δεδομένα, εκεί επεξεργάζονται, εκεί βγαίνουν τα προφίλ συμπεριφοράς, είναι εκ πρώτης όψης αδύνατον κανείς να φανταστεί ότι θα τα κάνει σε ένα τοπικό επίπεδο. Οι επενδύσεις που γίνονται σε αυτό το τομέα είναι τεράστιες. Άρα είναι και θέμα χρηματοδότησης. Πρέπει τα κράτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αρχίζει σιγά σιγά και θέτει το θέμα συζήτησης με μια λευκή βίβλο που έχει γράψει, και φυσικά ο προοδευτικός κόσμος κυρίως, γιατί είναι και θέμα δημοκρατίας όλη αυτή η ιστορία, δηλαδή η συσσόρευση του πλούτου της γνώσης σε λίγα χέρια
όχι μόνο του οικονομικού πλούτου, αλλά εδώ πάμε σε ένα μεταεπίπεδο στη συσσόρευση της γνώσης, είναι καθαρά θέμα δημοκρατίας. Περνάμε σε ένα αόρατο σύστημα διάχυτης ψηφιακής αρχιτεκτονικής που κάθεται από πάνω μας, υπερβαίνει τα κράτη και δημιουργεί καινούργια μονοπόλια. Λέει ο φίλος ο Σιμεών, ο οποίος είναι και πάνω στο τιμόνι, επαγγελματίας σε ταξί. Μια ερώτηση που μπορεί να σας φανεί, λέει, λίγο συνωμοσιολογική, μπορεί να ακουστεί παράξενη, αλλά την έχουμε παρατηρήσει να συμβαίνει εμείς οι απλοί πολίτες. Παρατηρούμε λοιπόν ότι σε μια πολύ δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικού δικτύου, όλοι την ξέρουμε, βλέπουμε διαφημίσεις ή αναρτήσεις και προτινόμενα που δεν έχουμε πληκτρολογήσει, αλλά έχουμε συζητήσει ενδεχομένως στις παρέες μας, στο σπίτι ή σε κάποιο χώρο. Ακούγεται λίγο παράξενο, αλλά μήπως τελικά υπάρχουν τα μικρόφωνα στις συσκευές με κάποιες λέξεις κλειδιά που αναλύονται? Έχουν αποκαλυφθεί κρυφά μικρόφωνα σε συσκευές που πουλούνται. Παραδείγματος χάρη σε συσκευές που είναι για την ασφάλεια του σπιτιού μας. Είναι ένας συναγερμός. Οι σύγχρονοι συναγερμοί πολλές φορές έχουν ανακαλυφθεί μικρόφωνα εκεί μέσα, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό το φαινόμενο, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση των πραγμάτων, τεχνολογικά είναι πιθανό, αλλά δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση των πραγμάτων συμβαίνει, ή εν πάση περιπτώσει αν συμβαίνει πρέπει να είναι περιορισμένο κατά τη γνώμη μου ή κατά τη γνώση μου καλύτερα. Προφανώς και η κατασκοπία κανείς γίνεται σε επίπεδο ηγετών κρατών. Εγώ θυμάμαι το ελληνικής κατασκευής, τεχνολογικά εννοώ, κινητό της κυρίας Μέρκελ, με την οδηγία από τους Έλληνες κατασκευαστές όμως, ότι για αυτές σας τις συνδιαλέξεις θα πάτε σε πολύ συγκεκριμένο γεωγραφικό σημείο, συγκεκριμένη μάρκα το κινητό τότε, πυκνής βλάστησης ψηλών δέντρων με πολύ συγκεκριμένες συντεταγμένες, και θα το χρησιμοποιήσετε μέχρι τρεις φορές. Κατά τα άλλα, δεν εγγυούμαστε την ασφαλειά σας. Δεν είναι συνωμοσία, το έχουν πει οι Έλληνες επιστήμονες όταν το παρέδωσαν. Απλά να συμπληρώσω ότι πολλές φορές έχουμε δώσει ήδη αυτά τα δεδομένα που συζητάμε χωρίς να το έχουμε καταλάβει. Οπότε από εκεί προέρχεται η εξατομικευμένη διαφήμιση. Η οποία, να πω ότι καθώς εξελίσσονται τα συστήματα της μηχανικής επεξεργασίας, της μηχανικής μάθησης και της τεχνητής νοημοσύνης, αρχίζουν και γίνονται αυτές οι διαφημίσεις πραγματικά πολύ κοντά στο δικό μας προφίλ, γιατί μέχρι τώρα πολλές φορές μοιάζουν και χαζές προτάσεις κατά κάποιο τρόπο. Επειδή θέλω να σας πάω λίγο στα πιο βαθιά νερά, αλλά πριν από αυτά, δεν δημιουργούνται ταυτόχρονα με αυτή την πολυδικτύωση και τη συμπεριφορική, όπως είπατε, άντληση στοιχείων και οι περίφημες, είναι και της μόδος με την πανδημία, φούσκες. Φούσκα δηλαδή όσοι, για παράδειγμα, ενδιαφέρονται για τη ροκ, φούσκα όσοι ενδιαφέρονται για την πολιτική ιστορία, φούσκα όσοι ενδιαφέρονται για τη φιλοσοφία, για τη μόδα. Δεν δημιουργούνται έτσι ομάδες, οι οποίες πολλές φορές αποκτούν για τους έχοντες την τεχνολογία χαρακτηριστικά εμπορεύσιμα? Ναι, βεβαίως. Γιατί είναι γενικά προφίλ αυτά που μου αναφέρετε. Ναι. Υπάρχουν και πιο ειδικά. Η εξειδίκευση του προφίλ προχωράει και στο συναισθηματικό μας κόσμο, όχι μόνο στις ομάδες που ανήκουμε. Σωστό. Θεωρείτε ότι το κομμάτι που δημιούργησαν αυτή η μεγάλη παραγωγή των υπηρεσιών, των fake news, δηλαδή η αλίευση των fake news, είναι από μόνη της μία ιδεατή αγνή κίνηση, ή εκεί μέσα, να το πω έτσι λαϊκά, μαζί με τα ξερά καίγονται και χλωρά κριτική σκέψη, άποψη, ερώτηση? Είναι αλήθεια ότι ο μαζικός τρόπος που κυκλοφορεί η είδηση, που αναπαράγεται, που τροποποιείται, που χαλάει ή από την πηγή της είναι λανθασμένη σκόπιμα, δημιουργεί ένα νέφος στο οποίο μπορεί, όπως είπατε, μαζί με τα ξερά να καούν και τα χλωρά. Το διαδίκτυο πραγματικά ξεκίνησε όταν ξεκίνησε αρχικά για τη δυνατότητα των επιστημόνων να ανταλλάσσουν τις ιδέες τους, μετατράπηκε σε ένα μεγάλο χωριό που καταρχήν φαινόταν να είναι ακυβέρνητο, με την έννοια ότι κανείς δεν επέβαλε σε κανέναν άλλον τι θα κάνει, αλλά σήμερα η συσσόρευση της δύναμης σε λίγα κέντρα
μπορεί να δώσει τη δυνατότητα αυτού που περιγράψατε. Λέει ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα στον κύριο καθηγητή. Μα δεν υπάρχει ρύθμιση στο κινητό μας, στο Android, όπου επιτρέπει στην Google να αναλύει αυτά που λέμε. Εγώ αυτή τη ρύθμιση, λέει, για παράδειγμα, την ξέρω, την έχω κλείσει. Είναι στην κατηγορία Google σε κάθε Android τηλέφωνο. Ισχύει αυτό? Ισχύει ότι κάποια πράγματα μπορεί κανείς να τα κλείσει. Φυσικά όταν τα κλείσει, οι εφαρμογές δουλεύουν σε πολύ πιο χαμηλό επίπεδο πολλές φορές από ότι αυτό που αν τα έχει όλα αυτά ανοιχτά. Το ερώτημα είναι ότι ο ακροατής σας είναι μία εξαίρεση. Πόσοι άλλοι ακροατές το έχουν κάνει αυτό? Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, πάω λιγάκι, σωστό αυτό που είπατε, στα πιο βαθιά. Σας άκουσα που είπατε ότι δειλά-δειλά, αργά-αργά γίνονται βήματα και σε επίπεδο Ευρώπης και από συλλογικότητες. Ναι, αλλά αυτοί οι μεγάλοι παίκτες δεν πάνε ούτε δειλά-δειλά, ούτε αργά. Άκουσα, ας πούμε, αυτό το Meta του Ζάκεμπερκ και η ωραία του εκδοχή, κύριε Σταμάτη μου, που λανσαρίστηκε και στα μέσα ήταν. Μαζεύεσαι σε ένα ψηφιακό μπαρ, πίνεις ψηφιακά, ακούς ενδεχομένως και τον προϊστάμενο να σου λέει καλαμπούρια και γελάτε όλοι μαζί. Ψηφιακά, την ώρα που ένα μεσητικό γραφείο πουλά ψηφιακά υπερτιμημένα κίνητα σε ένα ψηφιακό Λονδίνο και οι gamers συναγωνίζονται για μία ανταλλάξιμες μάρκες. Αυτή είναι η μία εκδοχή. Άκουσα πολλούς να λένε ότι το κάνει ο Ζάκεμπερκ για να ρεφάρει με την πίεση στη Facebook. Όμως υπάρχουν και αυτοί που λένε, σοβαροί αναλυτές, ότι αυτό το Meta δεν είναι μπλόφα και είναι λάθος να το δει κανείς ως ένα κόλπο για να αλλάξει την ατζέντα απλά. Ο Ζούκεμπερκ. Και λέω εγώ τώρα, είπατε εσείς οι κυβερνήσεις αρχίζουν και αναρωτιούνται. Μα θα τις έχουν ανάγκη τις κυβερνήσεις σε έναν τέτοιο κόσμο όταν θα μπορούν να παρεμβαίνουν οι ίδιοι? Μήπως τελικά, να το πω έτσι, οι κυβερνήσεις θα είναι αυτοί οι ψηφιακοί κόσμοι στους οποίους αναφορά θα δίνει ο πολίτης με το αποτύπωμα που έχει αφήσει μες στο δίκτυο? Καταρχήν, στο τελευταίο που είπατε, αν τους αφήσουμε, βεβαίως. Ήδη συμβαίνει. Ήδη επεμβαίνουν στις κυβερνήσεις. Ήδη φροντίζουν να μην υπάρχει νομοθεσία η οποία περιορίζει με μεγάλο τρόπο τη χρήση των δεδομένων. Αν και αυτό πάντοτε είναι μια σκοτεινή ιστορία, γιατί περνάει στους αλγόριθμους και όχι στους κανόνες που μπορεί κανείς να ελέγξει τη χρήση της πληροφορίας. Όσο για το Metaverse που ανακοίνωσε ο Ζούκεμπερκ, να πω ότι μπήκα στο πειρασμό και παρακολούθησα την... την διάλεξή του ή την παρουσίαση της όλης κατάστασης και ομολογώ ότι βγαίνω τρομοκρατημένος. Αλλά εκείνο που έχω να πω είναι ότι δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό, απλά είναι η εξέλιξη της τεχνολογίας και οι δυνατότητες που σιγά σιγά αποκτά, συνδυαζόμενη η τεχνητή νοημοσύνη με έναν άλλο μεγάλο κλάδο που είναι οι επικοινωνίες και οι γρήγορες τηλεπικοινωνίες. Οι τηλεπικοινωνίες της πέμπτης γενιάς, ήδη τα πρωτόκολλα έχουν φτάσει μέχρι την έβδομη γενιά και δοκιμάζονται. Άρα όλη αυτή η τεχνολογία εξέλιξη θα δώσει τη δυνατότητα και σε επίπεδο πραγματικού χρόνου να μπορούμε να έχουμε εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι συνεχώς θα κλεινόμαστε στο σπίτι μας. Άρα μου λέτε ότι η ζωή μας σιγά σιγά, εάν δεν υπάρξει μια ανάσχεση και μια άλλη φορά των πραγμάτων, θα μετατραπεί σε υπηρεσία, να τολμήσω να σας ρωτήσω, δηλαδή πάμε σε ένα ορίζοντα απαλωτρίωσης ανθρώπινης ζωής σε κάθε πτυχή και ύπαρξη της? Δεν θέλω να ακούγομαι μάντης κακών ειδήσεων, γιατί πάντοτε πρέπει να ελπίζουμε και να θεωρούμε ότι η δημοκρατία με τα χρόνια ζωής που έχει απέναντι στα λίγα χρόνια ψηφιακής τεχνολογικής εκτέλεσης θα μπορέσει κάποια στιγμή να αφυπνίσει τον κόσμο, η έννοια της δημοκρατίας εννοώ, να αφυπνίσει τον κόσμο και να βάλουμε έναν έλεγχο σε όλα αυτά τα πράγματα και να τα κατευθύνουμε στη σωστή κατεύθυνση. Παραδείγματος χάρη, η εικονική πραγματικότητα μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στις ιατρικές εφαρμογές. Αυτό είναι κάτι που όλοι μας το επιθυμούμε. Mm-hmm. Απ' την άλλη, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην βγαίνω και να πίνω το ποτό μου, έστω τοπικά εδώ στη Θεσσαλονίκη με τους φίλους μου, και να το κάνω μόνο με ανθρώπους που δεν έχω γνωρίσει ποτέ
και ίσως είναι avatars, γιατί ένα από τα πράγματα που καθορίζει αυτή η ανακοίνωση του Meta είναι ότι πια θα πάψουμε να έχουμε μία απλή φωτογραφία στο προφίλ μας και θα έχουμε πολλά avatars που μας αντιπροσωπεύουν, είτε όταν είμαστε στη δουλειά μας, είτε όταν είμαστε στην ψυχαγωγία. Γιατί να περάσω σε αυτή την καθολική εικονική πραγματικότητα? Η επαυξημένη είναι ότι θα μπλέκω την πραγματικότητα με την εικονική πραγματικότητα και με πράγματα που δεν μπορώ να φανταστώ. Δηλαδή πουλιά να κολυμπάνε στη θάλασσα και ψάρια να πετάνε στον αέρα. Γιατί πρέπει να τα δεχτούμε όλα αυτά τα πράγματα? Η απάντηση είναι ότι είναι το επόμενο στάδιο με το οποίο μπορεί ο λεγόμενος καπιταλισμός της παρακολούθησης ή της κατασκοπίας να μαζεύει τα δεδομένα μας. Λέει ο φίλος ο Γιάννης, καλημέρα στον εξαιρετικό κύριο Σταμάτη. Νομίζω ότι η συζήτηση πρέπει από τους επιστήμονες και ιδίως όπως ο κύριος Σταμάτης, για ακούστε το, αυτό μπορεί να σας φανεί χρήσιμο και για το σεμινάριο, να πάρει μια άλλη κατεύθυνση και μια άλλη ταχύτητα. Το Meta δεν θα είναι πλέον μια επιλογή που κάνουμε, αλλά ο χώρος μέσα στον οποίο οι επιλογές μας και μόνο εκεί θα είναι διαθέσιμες. Με άλλα λόγια, δεν θα είναι η εταιρεία που σπονσάρει την εκδήλωση, αλλά το στάδιο στο οποίο αυτή θα λαμβάνει χώρα. Θα είναι δηλαδή υπεύθυνη για ένα εκμάζον οικοσύστημα διασυνδεδεμένων προϊόντων και υπηρεσιών, όλες τους ανεπαίσθητα ενσωματωμένες σε ένα υβριδικό κόσμο, που θα μπορεί χωρίς σκόπο να εξάγει κέρδος σε κάθε σημείο του συστήματος. Φερρυππίν, μπορείτε να παίζετε παιχνίδια, να κατεβάσετε περιεχόμενο και να εγγραφείτε σε υπηρεσίες και όλα θα αφαιρούνται αυτόματα από το λογαριασμό σας. Τραπεζικά και επενδυτικά προϊόντα θα είναι ενσωματωμένα στον κόσμο αυτό. Και έξω από αυτόν τον κόσμο, ακόμη και ο μισθός σας, δεν θα υπάρχετε. Η ιδέα πως οι πλατφόρμες είναι ουδέτεροι μεσάζοντες που διευκολύνουν συναλλαγές ήταν πάντα παραπλανητική, λέει ο Γιάννης. Να πω ότι δεν έχω να προσθέσω απολύτως τίποτα σε όλα αυτά που ακούστηκαν. Α, μάλιστα. Με την έννοια ότι περιέγραψε με πολύ καλό τρόπο όλη αυτή την κατάσταση. Φυσικά ο ίδιος ο Ζούκερμπεργκ τελείωσε την παρουσίαση λέγοντας, δεν ξέρω αν μας προειδοποιούσε, αν μας απειλούσε ή αν το ευχόταν, ότι το μέλλον θα είναι πολύ πέρα από αυτό που μπορούμε να φανταστούμε αυτή τη στιγμή. Και δυστυχώς η εξέλιξη της του ψηφιακού μετασχηματισμού βάζει το αναπάντεχο. Χαρακτηριστικά η Σοζάνα Ιζούμποφ, που την αναφέρω συχνά γιατί έχει κάνει μία μακροχρόνια μελέτη για όλα αυτά τα θέματα, αναφέρει ότι όταν για πρώτη φορά εμφανίστηκε το αυτοκίνητο, ο κόσμος δεν ήξερε πού θα καταλήξει αυτή η εξέλιξη. Ονόμαζε τα αυτοκίνητα άμαξες χωρίς άλογα. Κάτι που έδειχνε ότι πραγματικά δεν μπορούσε να φανταστεί ότι αυτή η εξέλιξη θα έχει μια τέτοια επίδραση όπως την είχε. Και λέει τώρα είμαστε σε ένα τέτοιο στάδιο που το αναπάντεχο είναι τόσο έντονο, αυτό δηλαδή που δεν μπορούμε να φανταστούμε πού θα πάνε τα πράγματα, που θέλει πάρα πολύ προσοχή πώς ερμηνεύουμε τα γεγονότα. Εγώ χαίρομαι γιατί και αυτά που λέτε εσείς οξύνουν τους ακροατές και βλέπω εδώ και πιο εξειδικευμένες παρεμβάσεις. Λέει ο φίλος ο Κώστας, πείτε στον κύριο Σταμάτη ότι μεγάλες επενδύσεις στην τεχνολογία VR και AR θα δημιουργήσουν επίσης μια μεγαλύτερη ανάγκη για επισφαλείς και κακοπληρωμένους μικροεργάτες σε εισαγωγικά για την εκπαίδευση των αλγορίθμων που είπε ο ίδιος. Η μηχανή του Metaverse θα είναι ο απτός και πολύ αληθινός κόσμος της νέας εκμετάλλευσης στον χώρο της εργασίας, κυρίως εργαζομένος στον παγκόσμιο νότο. Και παραπέμπω, λέει, στο βιβλίο του Phil Jones, δεν ξέρω αν τον διαβάζω σωστά, στο εργασία χωρίς τον εργαζόμενο ή τον εργάτη. Το κρυμμένο σπίτι του αυτοματισμού είναι στην πραγματικότητα ένα παγκόσμια διασκορπισμένο σύμπλεγμα προσφύγων, κατοίκων παραγκουπόλων και θυμάτων κατοχής, αναγκασμένων μέσω της εξαθλίωσης ή αλλιώς του νόμου να τροφοδοτούν τη μηχανική μάθηση εταιριών, τις αναφέρει να μην τις κάνουμε διαφήμιση, και των αλγορίθμων τους. Βέβαια αυτό συμβαίνει και έξω από αυτά που αναφέρει με εξαιρετικό τρόπο ο ακροατής σας. Δηλαδή η επίδραση του ψηφιακού μετασχηματισμού γενικά στην εργασία και πέρα από τις πλατφόρμες
είναι μια κατάσταση που δημιουργεί, αν δεν ελεγχθεί, άσχημες συνθήκες εργασίας. Ήδη πάρα πολλοί κόσμος δουλεύει σε εταιρείες εξ αποστάσεως. Αυτό όντως επιταχύνθηκε πάρα πολύ την περίοδο της πανδημίας, γιατί πολλές εταιρείες είδαν το όφελος και πολλοί εργαζόμενοι, επειδή θεωρούν ότι γλιτώσανε κάποια έξοδα μετακίνησης, κάποιο χρόνο στην μετακίνησή τους, σωστά, έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό οδηγεί προφανώς σε επισφαλέστερες συνθήκες εργασίας. Δεν είμαι ο ειδικός να αναφερθώ στα θέματα της εργασίας, φυσικά, τα λέω με επιφύλαξη. Δημιουργούνται καινούργια επαγγέλματα, δημιουργούνται μορφές εργασίας κατά αποκοπή. Υπάρχουν άνθρωποι που στείλουν την εταιρεία τους για να δουλέψουν εδώ, στη Σλοβενία. Γενικά χάνεται κάθε έννοια συλλογικότητας στην εργασία, συλλογικών συμβάσεων. Αυτό που γνωρίζαμε μέχρι τώρα προφανώς παίρνει μια πολύ διαφορετική μορφή και φυσικά, αν αυτά τα πράγματα δεν ρυθμιστούν σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, ακριβώς όπως γίνεται η προσπάθεια να ρυθμιστεί το θέμα της κλιματικής αλλαγής σε ένα παγκόσμιο επίπεδο, άσχετα το πόσο πετυχημένο ή όχι είναι, αλλά θα έπρεπε ήδη να είχε αρχίσει σε παγκόσμιο επίπεδο μια προσπάθεια ελέγχου όλης αυτής της νέας κατάστασης του ψηφιακού μετασχηματισμού, που ειδικά στο θέμα της εργασίας αλλά και της κοινωνικής ζωής συνολικά θα επιβάλλει σημαντικότατες αλλαγές. Λέει εδώ ο φίλος ο Γεράσιμος, μιας και αναφέρεται ο κ. Σταμάτης στις συλλογικότητες, και καλά το λέει αυτό, και βεβαίως εγώ θέτω το ερώτημα, λέει ο Γεράσιμος, για τον κόσμο της εργασίας στην περίοδο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Αναρωτιέμαι, πώς μπορούν να κάνουν, ακούστε το ερώτημα, 600 εργαζόμενοι που έχουν ο καθένας στο σπίτι του από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή έναν φορητό απεργιακή κινητοποίηση στον τάδε κόλοσο, τι θα κάνουν, να κατεβάσουν κάτω τους υπολογιστές τους? Ο σερβερ λειτουργεί στα κεντρικά της εταιρείας. Δεν έχω απάντηση, αλλά η απάντηση είναι πολιτική. Δεν είναι θέμα τεχνολογίας των σερβερς ή των... Είναι πολιτική και ρύθμισης του νέου εργασιακού στάτους των ανθρώπων. Και αυτό πρέπει να το βάλουμε από τις πρώτες μας προτεραιότητες. Αν δεν το κάνουμε, θα συμβαίνουν αυτά που λέει ο ακροατής σας. Ήδη σήμερα οι εργαζόμενοι, με ελάχιστες εξαιρέσεις, έχουν βρεθεί σε μια άσχημη κατάσταση να μην μπορούν να αντιδράσουν. Με εξαίρεση τα παραδείγματα των ανθρώπων που μας τροφοδοτούν με το φαγητό μας. Να μην αναφέρω τώρα εταιρείες και καταστάσεις, αλλά πρόσφατα ζήσαμε μια τέτοια δυνατότητα αντίδρασης όταν ήταν συλλογική. Έχετε δίκιο. Ο φίλος ο Γιάννης, καλημέρα από την ηλιόλουστη αλλά παγωμένη Γλασκόβη της Σκωτίας. Καλημέρα, λέει, και στον κύριο Σταμάτη. Θέλω να το ρωτήσω, σας παρακαλώ, πολύ τα εξής. Πολλές φορές κουβεντιάζω με τη σύζυγό μου να αγοράσω κάλτσες, παπούτσια, εσώρουχα και μετά από 5 λεπτά έχω διαφημίσεις email από την Amazon και στο Facebook πάνω σε αυτά τα προϊόντα. Επαναφέρει το ερώτημα ο φίλος ο Γιάννης από την Γλασκόβη. Μήπως τελικά μας ακούνε από το κινητό, ότι θέλουν δηλαδή σαν να έχω ένα κοριό μέσα του? Το απάντησα. Δεν ξέρω, πιθανά ήδη όταν συζητήσανε να είχαν ήδη σερφάρει στο διαδίκτυο για τέτοια πράγματα. οπότε είναι τόσο εύκολο να σερφάρεις που και σερφάρει κανείς σε τόσα διαφορετικά site, ιδίως αν έχει το χρόνο, που ίσως δεν θυμάται και σε ποια site. Δεν μπορώ να πω αν το κινητό, προφανώς το κινητό έχει την τεχνολογία να αντιστρέψει τη διαδικασία του, δηλαδή όπως μιλάμε όταν έχουμε αποφασίσει να μιλήσουμε με κάποιον, θα μπορούσε να συμβαίνει και διαδικτυακά ή το κλέψιμο της φωνής μας. Δεν θεωρώ, τουλάχιστον από τους ανθρώπους που ασχολούνται εξειδικευμένα με αυτά τα θέματα, δεν έχουμε ακόμα τέτοιου είδους πληροφορίες. Ποια είναι η γνώμη, λέει, του κύριου Σταμάτη για τις πρωτοβουλίες είτε από συλλογικότητες είτε από εταιρείες για ανεξάρτητα λογισμικά, και στην Ελλάδα γίνονται τέτοιες προσπάθειες? Είναι έτσι ή καταλήγουμε πάλι από άλλη
πλευρά του λόφου στο ίδιο σύστημα. Υπάρχει μια συνεχής προσπάθεια για το λεγόμενο ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό και προσπαθούμε τα πάντα να τα κάνουμε έτσι. Η ουσία είναι ότι τα εμπορικά λογισμικά κερδίζουν κατά κράτος γιατί είναι ψευδοελεύθερα. Δηλαδή, αν ρωτήσετε 100 ανθρώπους που χρησιμοποιούν τα Windows ή το Office, που είναι τα πιο γνωστά προϊόντα γραφείου μέσω υπολογιστή, αν τα έχουν αγοράσει, θα σας πούν όχι. Σαφές. Άρα αυτές οι εταιρείες, ενώ θα μπορούσαν να επιβάλλουν πρόστιμα, δεν το κάνουν γιατί θέλουν τα προϊόντα τους να είναι στα χέρια όλων μας. Προφανώς η προσπάθεια για ελεύθερο και ανοιχτό λογισμικό και η κατασκευή προϊόντων πάνω από αυτά τα λογισμικά είναι μία απάντηση, αν γίνεται με συστηματικό τρόπο και αν υπάρχει χρηματοδότηση σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο δήμων, περιφέρειας, χώρας, να υπάρχουν αυτές οι εφαρμογές για να μην καταλήγουμε πάντοτε να απευθυνόμαστε στις πλατφόρμες. Να πω όμως ότι, αν μου επιτρέπετε να κάνω και μια προσθήκη, γιατί και αυτό είναι ένα επικίνδυνο φαινόμενο, οι εταιρείες παλιότερα που είχαν εισάγει την πληροφορική στις διαδικασίες τους και τώρα όλες το έχουν κάνει, είχαν τους δικούς τους servers, είχαν τη δικιά τους τοπική δυνατότητα να αποθηκεύουν τα δεδομένα και να τα επεξεργάζονται, ίσως σε ένα περιορισμένο βαθμό. Σιγά σιγά όλα αυτά τα δεδομένα είναι πιο εύκολο να τα αποθηκεύουν στο λεγόμενο σύννεφο, δηλαδή στα μεγάλα data centers των μεγάλων παικτών της τεχνολογίας, και σιγά σιγά οι μεγάλοι παίκτες της τεχνολογίας, εκτός από το να φιλοξενούν τα δεδομένα επαμοιβή φυσικά, αναπτύσσουν και λογισμικά τα οποία επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα. Έτσι στην εταιρεία δεν κάνετε τίποτα άλλο παρά να κάνετε μια σύμβαση με την πλατφόρμα και να φιλοξενεί τα δεδομένα που έχετε και να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία που σας δίνει. Άρα τα πάντα περνάνε σε ένα κεντροποιημένο μονοπωλιακό σύστημα επεξεργασίας της πληροφορίας συνεχώς. Πέρα δηλαδή από τα προσωπικά δεδομένα που επίσης αναφέραμε με μεγάλη λεπτομέρεια ότι χρησιμοποιούνται, μεταφέρονται και όλες οι δραστηριότητες της ψηφιακής υποστήριξης των διαδικασιών των εταιριών σε κεντρικό επίπεδο. Κύριε Σταμάτη, θέλω να πω στην πρώτη τελευταία, σας κουράσαμε, αλλά πιστέψτε με, εξαιρετικό ενδιαφέρον βλέπω εδώ τους ακροατές τι γίνεται, καταιγισμός μηνυμάτων. Πάω στο πρώτο τελευταίο ερώτημα δικό μου, αν θέλετε, που είναι και ένα μέρος αυτού του σεμιναρίου σας. Πόσο εύκολο είναι να αποφύγουν κυβερνήσεις ή ακόμη, αν θέλετε, και πιο οργανωμένα βαθιά κρατικά συστήματα τον πειρασμό όλων αυτών των δεδομένων που μας περιγράψατε, να τα βάλουν στο χέρι, το λέω απλά και λαϊκά, ελέγχοντας έτσι όμως επί της ουσίας τις ίδιες κοινωνίες. Δηλαδή, αν το αποπληθωρήσω, μιλάμε για έναν απόλυτο έλεγχο. Και επειδή κάποιοι μου γράφουν εδώ, Orwell, με συγχωρείτε, εγώ είμαι ο παδός του Huxley, πόσο κοντά είμαστε με αυτόν τον τρόπο, παρά τη θετική φορά, γιατί δεν πρέπει να μας πιάνει και τεχνοφοβία, πολύ καλά το είπατε, έχουν βελτιωθεί πάρα πολλά πράγματα στην καθημερινότητα και η πρόοδος και η επιστήμη, από τη μια, από την άλλη όμως, πόσο κοντά μπορεί να είμαστε σε απόλυτα μπετοναρισμένες κοινωνίες. Καταρχήν να πω ότι η φάση των συζητήσεων σε αυτό το επίπεδο και με αναφορά στο σεμινάριο που είπατε, δεν είναι δυνατόν να παρέχει όλες τις απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Αδυνατούμε να ομολογήσω. Εκείνο που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να θέσουμε τα ερωτήματα, να δούμε τι κρύβεται πίσω από την κουρτίνα, και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα της κατανόησης και της διάχυσης αυτής της πληροφορίας σε μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων, ούτως ώστε να περάσουμε στο επόμενο στάδιο και να δούμε ποιος είναι ο αγώνας, πώς μπορεί να στηθεί ένας αγώνας για ένα ανθρώπινο μέλλον στο μετέχνιο αυτής της νέας κατάστασης ψηφιακής εξουσίας που διαμορφώνεται. Τελευταίο ερώτημα το αφήνω για το φίλο το Λευτέρη από το Ρέθυμνο, το στέλνει.
επειδή είπαμε για τεχνολογία αιχμής και για καταστάσεις μετασχηματισμού που είναι ένα μετέχνιο για τις κοινωνίες. Μήπως, λέει ο Λευτέρης, οδηγούμαστε σε κοινωνίες με το μετά είναι της μοδός, διαβάζω εδώ, γράφει ο Λευτέρης, μετανθρώπων, διότι τεχνητή νοημοσύνη, ακόμη και βιολογικοί νευρώνες, ακούμε ότι σε εργαστήρια συνδέονται με ψηφιακά πεδία. Μήπως λοιπόν η εκδίκηση από την τεχνολογία αιχμής έρθει από την ανάποδη και πάμε σε μετακοινωνίες και μετανθρώπους? Είναι πάρα πολύ ωραίο το ερώτημα. Φυσικά απάντηση δεν θα δώσω. Εάν ήμασταν όχι ραδιοφωνικά συνδεδεμένοι, θα μπορούσα να δείξω μια γελιογραφία που συνήθως δείχνω στους φοιτητές μου. Περιγράψτε τι έστω. Μπορώ να την περιγράψω ίσως. Ναι. Είναι διάφοροι πιτσιρικάδες οι οποίοι κάθονται στα διάφορα παγκάκια και κοιτούν συνεχώς και δουλεύουν με το κινητό τους. Και στον κεντρικό δρόμο περνάνε κάποια ρομπότ τα οποία κρατούν στα χέρια τους βιβλία και διαβάζουν. Πρέπει να φροντίσουμε να μην αλωτριωθούμε, μας λέει αυτή η σχηματική αναπαράσταση. Γιατί αλλιώς τα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης θα γίνονται πιο ευφυή και θα αρχίσει να αμφισβητείται η δικιά μας η ευφυΐα. Κύριε Σταμάτη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Τράβηξε λίγο η συζήτηση, αλλά αν κρίνω εδώ από τους ακροατές, θα μπορούσε να τραβήξει κι άλλο και να σας δεσμεύσω και σε μια τηλεοπτική κάποια στιγμή συζήτηση. Βλέπω ότι το θέμα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον και είναι καλό ότι οι κοινωνίες στο μέτρο που μπορούν με την καθημερινότητα προβληματίζονται για τα παιδεία που θα είναι μπροστά τους μια άλλη καθημερινότητα αργά ή γρήγορα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας εγώ σας ημέρα, ευχαριστώ, πέρα. Ομολογώ ότι δεν περίμενα, νόμιζα ότι θα κάνω μία μικρή παρέμβαση, αλλά το χάρηκα και εγώ πολύ. Και να τονίσω το υψηλό επίπεδο των ακροατών σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.